Συνεχίζουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού να διαβάζουμε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη από το βιβλίο του το Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο και είμαστε στο κεφάλαιο για τη φυλακή της αφής και ένα μικρό υποκεφάλαιο που λέει για τη στρωμνή, για τα μαλακά στρώματα και ότι αυτά πρέπει, λέει, να αποβάλλονται διότι είναι αιτία πολλών κακών. Και ποια είναι η διαφορά της κλίνης από τη στρωμνή? Λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι στο αισθητήριο της αφής ανάγονται επιπλέον και τα παχιά στρώματα. Θα πεις τώρα αυτός είναι η ασκητής και γράφει σε έναν επίσκοπο, ο οποίος και ο επίσκοπος κανονικά πρέπει να ζει ασκητικά, αλλά αυτό τη δουλειά έχει με εμάς, οι οποίοι είμαστε μέσα στον κόσμο και κατά κάποιο τρόπο γιατί να μην έχουμε μαλακά στρώματα. Αλλά θα δείτε ότι έχει σημασία και για μας, για όλους τους ανθρώπους, να έχουμε αυτή την ασκητική, ας πούμε, ζωή και στον ύπνο μας. Ανάγονται στο αισθητήριο της αφής, λοιπόν, λέει, και τα παχιά στρώματα, τα διπλά και πουπουλένια μαξιλάρια και όσα συντείνουν στην ανάπαυση και τα οποία επίσης πρέπει να τα αποθείς ως αιτία ψυχικής βλάβης σε όλους, ναι, και στους γέροντες, αλλά κυρίως σε εμάς τους νέους, γιατί απαλύνουν το σώμα και το βυθίζουν σε ύπνο διηνεκή, σε ένα συνεχή ύπνο. Και ο πολύς ύπνος, και αυτός, να ξέρετε, κάνει ζημιά στον άνθρωπο, όπως και το πολύ φαγητό. Η υπερβολή στον ύπνο αρρωσταίνει τον άνθρωπο, είναι πάλι αρρώστια. Και όταν έχεις τέτοια και μαλακά πράγματα, μαλακά στροσίδια, κοιμάσαι πιο εύκολα και κοιμάσαι πολύ. Και έχει και εδώ και μια υποσημείωση. Είναι αλήθεια, λέει, παράξενο πράγμα να σκέφτεται κανείς ότι ο Θεός έκανε μεγάλη ευεργεσία στον άνθρωπο και αφού παρέβηκε τη Θεία Εντολή τον έντυσε με δερμάτινους χιτώνες. Δηλαδή, του έδωσε μια σάρκα σκληρότερη και παχύτερη για να μπορεί να αντέχει τις μεταβολές του αέρα, τη ζέστη του καλοκαιριού και το ψύχος του χειμώνα και όλες τις άλλες μεταβολές που αναγκαία ακολουθούν σε αυτόν το θνητό βίο. Γιατί έτσι ο θεολόγος Γρηγόριος ερμηνεύει τους δερμάτινους χιτώνες, λέγοντας για τον Αδάμ, ντύθηκε με τους δερμάτινους χιτώνες, ίσως την παχύτερη σάρκα και θνητή και αντίτυπο. Αλλά οι τριφυλοί άνθρωποι που φορούν μαλακά ενδύματα και κοιμούνται σε μαλακές και πουπουλένιες κλίνες, εναντιώνονται σε αυτή τη θεία ραπτική, για να το πω έτσι, και στη σοφή ενδυμασία τη σχετική με τον άνθρωπο. Γιατί απαλύνουν τόσο πολύ με αυτά τα σώματά τους, ώστε δεν μπορούν να υποφέρουν χωρίς πόνο και αναστεναγμούς, όχι τις προσβολές των πληγών και τις μεταβολές των ανέμων, συγγνώμη, και τις ενοχλήσεις του κρύου και του καύσωνα, αλλά ούτε το άγγιγμα μιας μύγας. Και γι' αυτό υπάρχει στις ιστορίες ένα πολυθρύλιτο διήγημα. Ο βασιλιάς Δομετιανός, ο οποίος δεν υπέφερε τα αγγίγματα των μυγών, τις κυνηγούσε πάνω κάτω σαν ανόητος. Ένας βασιλιάς τώρα, Και αντί να είναι βασιλιάς της Ρώμης, έγινε κυνηγός μυγών. Έτσι, και αυτό ήταν από τότε, ζούσε τριφυλή ζωή, δεν άντυχε το τσίμπημα. Είναι στα αλήθεια θέαμα άξιο γέλιου και κάθε ντροπής το να μην υποφέρει κανείς, όχι λόγω ασθενικής κράσεως, αλλά λόγω κακής συνήθειας, εκείνο το οποίο πρέπει να υποφέρει κάθε άνθρωπος που γεννήθηκε σε αυτό τον πάρικο βίο. Και ακόμα λέω ότι τα πουπουλένια στρώματα και τα πολυτελή παπλώματα δεν κάνουν μόνο το σώμα τόσο υπέρ του δέοντος απαλό, αλλά ούτε και γλυκό και αναπαυτικό ύπνο προκαλούν. Γιατί ο γλυκός ύπνος προκαλείται, πρώτον, από τους πολλούς κόπους της ημέρας, οι οποίοι και πάνω σε ξερή πέτρα κάνουν τον ύπνο γλυκύτατο. Γι' αυτό και ο Σολομών είπε για τους κουρασμένους δούλους: ο ύπνος του δούλου είναι γλυκός, είτε φάει λίγο είτε πολύ, επειδή κουράζεται όλη την ημέρα. Έτσι ο σωματικός κόπος, λέει, δεν είναι γλυκό ύπνο.
και δεύτερον και σπουδαιότερο από την ατάραχη καρδιά. Όταν ο άνθρωπος είναι ήρεμος, δεν έχει ταραχή στην καρδιά του. Γι' αυτό και ο σοφός Νείλος είπε, είναι προτιμότερο να ζεις πάνω σε στιβάδα, η οποία είναι ένας ακαθόδης θάμνος, και να έχεις θάρρος, παρά να έχεις χρυσή κλίνη και να είσαι ταραγμένος. Έτσι λοιπόν τα στρώματα κάνουν αυτό το πράγμα, απαλύνουν το σώμα και το βυθίζουν σε ύπνο διηνεκή και επίσης το θερμαίνουν υπερβολικά και έτσι προξενούν την αναζωπήρωση της επιθυμίας. Γι' αυτό και ο προφήτης Αμός λέει, αλίμονος σε αυτούς που ξαπλώνουν σε ανάκλυντρα στολισμένα με ελεφαντόδοντο, έτσι, τα οποία είναι πολυτελή και φυσικά είναι και μαλακά τα στρώματά τους. Βλέπετε πως καταδικάζεται από την Παλαιά Διαθήκη η πολυτέλεια και ο τρυφυλός βίος, έτσι, ο αναπαυτικός βίος. Και εδώ ο προφήτης Αμός το λέει για όλους, έτσι, αλίμονο λέει, σε αυτούς όλους που ξαπλώνουν σε αυτά τα κρεβάτια. Ένας γέροντας, όταν κάποτε ρωτήθηκε από έναν αδερφό τι να κάνω επειδή πολεμούμε από το πάθος της πορνείας, του απάντησε, φυλάξω από την πολυφαγία, τη φλιαρία και από όλα όσα ερεθίζουν αυτό το πάθος. Κάθε τι που ερεθίζει το πάθος πρέπει να το απομακρύνεις. Αλλά ο αδερφός μετά από όλες αυτές τις προφυλάξεις δεν έβρισκε θεραπεία στο πάθος του και πηγαίνοντας συχνά στο γέροντα γινόταν φορτικός. Τότε σηκώνεται εκείνος ο καλός γέροντας και πηγαίνει στο κελί του αδερφού και όταν είδε την παχιά κλίνη που κοιμόταν είπε, «Ιδού, αυτή είναι η αφορμή του πολέμου σου, αδερφέ». Έτσι κοιμόταν σε παχύ στρώμα. Και ο Ηρακλήδης αναφέρει στο Λαυσαϊκό ότι ο Ιουβίνος, ο θαυμάσιος επίσκοπος Ασκάλωνας, επειδή κάποτε στο πλούσιο όρος από τη φοβερή ζέστη του ηλίου που είχε εκείνη τη μέρα έπλυνε λίγο τα χέρια του και τα πόδια του και έστρωσε στη γη ένα δέρμα καμήλας για να αναπαυθεί, εμφανίστηκε η Αγιωτάτη μητέρα του και του είπε, «Παιδί μου, πώς τολμάς και κολακεύεις τόσο το σώμα σου σε τόσο νέα ηλικία». Κοιτάξτε τώρα, συμπεριφορά μητέρας. Και πόσο αντίθετα είναι αυτά σήμερα, που οι μητέρες καλοπιάνουν πολύ τα παιδιά και τα μαθαίνουν στον τριφυλόβιο. Όλα είναι απαυτικά, όλα είναι απαλά, όλα να είναι πολυτελή, έτσι όμορφα κλπ. Και δεν μαθαίνουν τα παιδιά μια σκητική ζωή. Αυτό είναι επίσκοπος τώρα, και του κάνει παρατήρηση η μάνα του. Του λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, έπινες τα και ξάπλωσες, ενώ είσαι νέος άνθρωπος, κολακεύεις το σώμα σου και τι κολακεί έκανε ο άνθρωπος, λίγο πλήθηκε. Στα χέρια του και στα πόδια του. Αυτό όσο περισσότερο το φροντίζεις, κοιτάξτε τι του λέει τώρα για το σώμα, τόσο περισσότερο αγριεύει σαν φίδι εναντίον σου για να σε θανατώσει. Βλέπετε πίσω από έναν άγιο άνθρωπο κρύβεται μια άγια μητέρα. Μια ασκητική μητέρα δηλαδή. Είμαι 60 χρόνων γριά και ως τώρα δεν έβρεξα ούτε τα πόδια μου ούτε το πρόσωπό μου, παρά μόνο τις άκρες των χεριών μου. Αν και έπαθα τόσες αρρώστιες και οι γιατροί με υποχρέωσαν να κάνω λουτρά και άλλες θεραπείες του σώματος, εγώ όμως ποτέ δεν θέλησα να εμπιστευτώ και να κολακέψω το σώμα, γνωρίζοντας την έχθρα που υπάρχει μεταξύ αυτού και της ψυχής. Γι' αυτό, παιδί μου, ούτε και σε κλίνη ποτέ ως τώρα δεν ξάπλωσαν ένα από αυτό. Δεν ξάπλωνε, φαίνεται κοιμόταν καθιστή. Να, για το στρώσιμο ενός καμηλοδέρματος. Έτσι, επειδή έστρωσε ένα δέρμα καμήλας, το έκανε αυτή την παρατήρηση η μάνα του. Να, για λίγο πλήσιμο, πόσος έλεγχος και πόση υπόμνηση έγινε, από ποιον, από μια αδύναμη γυναικεία φύση. Και προς ποιον, προς έναν άνδρα ισχυρής φύσεως. Ω ντροπή, ω ισχύνη, βλέπεις αδερφέ πόση ακρίβεια και προφύλαξη απαιτείται και μάλιστα από τους νέους. Γνωρίζοντας αυτό, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιωάννης εκείνος, ο Ελεήμονας, δέχθηκε με εκείνο το πολύτιμο σκέπασμα που του είχε προσφέρει κάποιος άρχοντας, γιατί είδε ότι δεν είχε, όμως δεν σκεπάστηκε με αυτό, αλλά παλεύοντας όλη τη νύχτα με τους λογισμούς του και με εμφόμενος τον εαυτό του, γιατί αυτός έχει ένα τόσο πολύτιμο σκέπασμα, ενώ πολλοί αδελφοί δεν έχουν ούτε ψάθα να στρώσουν, το πέταξε μακριά από το κρεβάτι του και το πρωί έστειλε αμέσως και το πούλησε στην αγορά και μοίρασε το αντίτιμο στους φτωχούς. Έτσι ξέρετε αυτή η ιστορία και
Την άλλη μέρα πήγε ο άρχοντας, το είδε στην αγορά, το ξαναγόρασε, το ξαναπήγε, το ξαναπούλησε ο Άγιος, έπήρε και άλλα λεφτά για τους φτωχούς. Και αυτό γινόταν συνέχεια, μέχρι που του λέει τι θα γίνει στο τέλος, λέει μέχρι να βαρεθείς εσύ να το πουλάς και εγώ να το αγοράζω, θα γίνεται αυτή η δουλειά. Έτσι βλέπετε πως, αυτός είναι πατριάρχης τώρα, και όμως ζούσε τόσο ασκητικά, με τόση εγκράτεια, που δεν ήθελε να βάλει αυτό το πολύτιμο σκέπασμα πάνω του, αφού σου λέει τόσοι αδερφοί μου κακοπαθούν. Να σε πια καλά μεταχειρίζονταν τα σχετικά με την ανάπαυση της σάρκας, που ήταν περιτά και όχι αναγκαία, οι αρχιερείς της τότε εποχής. Ακόμη άκουσε και ποια είναι η διαφορά της κλίνης από τη στρωμνή. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ο προφήτης Δαβίδ διαφοροποιεί στους ψαλμούς την κλίνη από τη στρωμνή. Λούσο λέει καθεκάθε νύχτα την κλίνη μου, δηλαδή το κρεβάτι μου. Εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Με δάκρυα πλημμυρίζω το στρώμα μου. Και ονομάζει κλίνη το κοινό λεγόμενο κρεβάτι που είναι κατασκευασμένο για τον ύπνο. Και στρωμνή λέγει τον κοινό λεγόμενο κοιτώνα που είναι ετοιμασμένος μόνο για καθέδρα, δηλαδή για να κάθεται κανείς. Αν λοιπόν η στρωμνή σου είναι στρωμένη με μαλακά στρώματα, τα λέγαμε το σαλόνι μας, έτσι, το καθιστικό μας. Αυτό λέει δεν βλάπτει νομίζω, επειδή αφορά και την ανάπαυση των ξένων αδελφών. Εκεί ας πούμε μπορείς να έχεις. Αλλά όταν είσαι στο δικό σου, στο προσωπικό σου, στο κρεβάτι σου, εκεί είναι πολύ καλό να έχεις ένα σκληρό στρώμα, έτσι. Να πούμε και παρακάτω ένα ακόμα υποκεφάλαιο. Επειδή απευθύνεται σε κληρικό πάλι, του λέει όλοι οι κληρικοί δεν πρέπει να παίζουν παιχνίδια ούτε να λούζονται. Με την αφή που είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο της αφής, σχετίζονται και τα χαρτιά και η κύβη. Ξέρετε την κύβη. Και όλα όσα παίζει κανείς με τα χέρια του. Σήμερα έχουν βγει πολλά, έτσι, φρουτάκια, πώς τα λένε αυτά. Λότο κλπ. Πώς κίνο. Ναι, έβλεπα τώρα που ερχόμουν έτσι. Γι' αυτό λέει παρακαλώ και πολύ σε παρακαλώ να απέχεις εντελώς από αυτά. Γιατί είναι άπρεπο, και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, έτσι, οι κανόνες, επειδή είναι σε κληρικό το λέει ότι είναι για τους κληρικούς, αλλά υπάρχει και κανόνες για τους λαϊκούς. Ότι δεν πρέπει να σχολάζουν κύβεις. Σχολάζω, δηλαδή ασχολούμαι και παίζω ζάρια. Και με τα ζάρια εννοεί όλα τα τυχερά παιχνίδια. Μερικοί δεν το ξέρουν, σου λέει τι να κάνω, παίζω, λέει, πειράζει. Πειράζει, δεν πρέπει να παίζουμε. Είναι άπρεπο και όλο διόλου ξένο προς τον υψηλό χαρακτήρα του επαγγέλματός σου να παίζει τέτοιου είδους παιχνίδια και να προξενεί μεγάλο σκάνδαλο στους χριστιανούς. Και βλέπετε πώς το κάνει ο διάβολος, ότι στην αρχή κερδίζεις. Έτσι, από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πονηρό πνεύμα, δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν υπάρχει τύχη. Έτσι, επειδή δεν εμπιστεύεσαι το Θεό, έτσι, αφήνει ο Θεός να πλανηθείς. Αφού νομίζεις ότι υπάρχει τύχη, έτσι, και στην αρχή πάνε καλά τα πράγματα, κερδίζουν λίγο και μετά ο διάβολος τους διαλύει. Έτσι. Και έχω δυστυχώς ακούσει φοβερές ιστορίες. Περιουσίες ολόκληρες και οι άνθρωποι φτάνουν στην αυτοκτονία. Έτσι, και σε απόγνωση και έχουν και οικογένειες με τα καζίνο και με όλα αυτά. Με τα χρηματιστήρια. Και ακριβώς επειδή είσαι αρχιερέας του λέει, όταν τα κάνεις αυτά προξενείς σκάνδαλο και στους λαϊκούς. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ούτε οι λαϊκοί πρέπει να παίζουν. Αλλά αν βλέπουν να παίζουν οι κληρικοί, πόσο μάλλον και αυτοί σκανδαλίζονται. Και όχι μόνο λέει αυτό, ότι γίνεσαι σκάνδαλος, αλλά είναι και καθαιρετικό της αρχιεροσύνης. Δηλαδή, καθαιρίσαι, άμα παίζεις και είσαι επίσκοπος. Ο 32ος κανόνας, συγγνώμη, 42ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων, ορίζει το εξής. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος που παίζει κύβους ή μεθά, πρέπει ή να σταματήσει ή να καθαιρεθεί. Άμα δεν σταματήσει, δεν μετανοήσει δηλαδή. Και επιπλέον προχωρώντας ακόμα πιο πέρα, οι θείοι Απόστολοι, αυτός είναι ο κανόνας των Αγίων Αποστόλων, δηλαδή από την αρχή της Εκκλησίας,
οι Θείοι Απόστολοι αφορίζουν και αυτούς τους λαϊκούς, αυτό που σας είπα, που καταγίνονται με τα ίδια πράγματα που λέει ο 400ος, τα οποία τα γράφει στον 43ο κανόνα, στον αμέσως επόμενο κανόνα δηλαδή, λέει τα ίδια πράγματα για τους λαϊκούς. Βέβαια ο λαϊκός δεν καθαιρείται, δεν έχει αξίωμα, αλλά αφορίζεται. Αλλά τι λέω, ότι δεν πρέπει να παίζεις αυτά τα παιχνίδια, ούτε καν να βλέπεις αυτούς που τα παίζουν, δεν πρέπει. Έτσι, και η τηλεόραση νομίζω δείχνει τέτοια παιχνίδια, δεν ξέρω αν δείχνει τέτοια. Ναι, και ούτε να τα βλέπεις πρέπει. Γιατί από το να τα βλέπεις μετά έρχεσαι στην επιθυμία και εσύ να τα κάνεις, να τα παίξεις. Όλα αυτά τα μαγαζιά είναι γεμάτα γεύματα με τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή τώρα που περνούσα, όλα ήταν γεμάτα. Έτσι, το νομικό του Φωτίου, ένα βιβλίο είναι, λέει ότι θεσπίζει η 39η διάταξη του πρώτου βιβλίου του κώδικα. Και πού τα θυμάται, όλα αυτά είναι απ' έξω, χωρίς βιβλιογραφία τα γράφει. Όποιος επίσκοπος ή κληρικός παίζει κύβους ή άλλα τέτοιου είδους παιχνίδια, ή έχει επαφές με αυτούς που τα παίζουν, ή κάθεται κοντά τους και τους βλέπει όταν παίζουν, να αφορίζεται από κάθε ιερή λειτουργία. Και να μην λαμβάνει το σιτηρέσιο που δίνεται από την επισκοπή ή τον κλήρο του, ώσπου να μετανοήσει μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Το βάζει δηλαδή νηστεία. Δεν του δίνει αυτό που δικαιώται για φαγητό ή τέλος πάντων κάποια χρήματα που παίρνανε. Αν όμως μετά από αυτό το διάστημα που του δόθηκε για να μετανοήσει επιμένει στην κακία του, να εκδιώκεται τελείως από τον κλήρο, καθαρίτη δηλαδή, μαζί με την περιουσία του, και να γίνεται βουλευτής, δηλαδή κοσμικός αξιωματούχος εκείνης της πολιτείας στην οποία ήταν κληρικός. Αλλά και η 123η νεαρά του Ιουστινιανού, οι νεαρές τι ήταν, είναι οι νομικές διατάξεις του Ιουστινιανού, οι οποίες ξέρετε τι ήτανε, ήτανε κανόνες της Εκκλησίας που τις πήρε ο Ιουστινιανός και τις έκανε νόμους του κράτους. Γιατί ήτανε τόσο αριστοτεχνικά, και είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένοι οι κανόνες και τόσο τέλειοι, που σου λέει αυτό είναι τέλειο για το κράτος. Και το πήρε ο αυτοκράτος και το έκανε νόμο του κράτους. Νεαρές, έτσι λεγόντουσαν αυτοί οι νόμοι του Ιουστινιανού. Από εδώ να καταλάβουμε τι. Ένα πολύ σπουδαίο πράγμα, ότι η Ορθοδοξία είναι θεραπευτική. Και οι άρχοντες που θέλουν ένα λαό ο οποίος να είναι υπάκος, να είναι ευκολοκυβέρνητος, να είναι συνεργάσιμος, σου λέει πού θα βρω καλύτερο τρόπο να θεραπεύσω το λαό παρά με την Ορθοδοξία. Επέρναν λοιπόν οι αυτοκράτερες που ήταν έξυπνοι πραγματικά άνθρωποι τους κανόνες της Εκκλησίας και τους κάνανε νόμους του κράτους. Σήμερα βλέπετε πάμε να κάνουμε το ανάποδο. Να διώξουμε την Εκκλησία από το κράτος, δηλαδή να μην έχουμε σχέση. Η Εκκλησία θα πάθει τίποτα, τίποτα, το κράτος θα πάθει. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι θα πάψουν να θεραπεύονται. Τώρα, και αν τώρα λίγο θεραπευόντουσαν με αυτή την κάποια σχέση που υπήρχε, την όποια σχέση τέλος πάντων, τώρα δεν θα θεραπεύονται καθόλου. Και αυτό φυσικά δεν συμφέρει το κράτος. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος επήρε την Ορθοδοξία και την έκανε, ας πούμε, δεν την έκανε επίσημη θρησκεία του κράτους ο Κωνσταντίνος. Επίσημη θρησκεία έγινε αργότερα με το Μέγα Θεοδόσιο. Αλλά όμως της έδωσε αυτή την ανεξαρτησία. Έτσι, με το διάσταλγμα το Μεδιολάνο το 313, και επιτέλους μπορούσαν ελεύθερα οι χριστιανοί να λατρεύουν τον Θεό. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος γι' αυτό είναι Μέγας, και γι' αυτό δηλαδή, ότι κατάλαβε αυτό το πράγμα, ότι θεραπεύεται η προσωπικότητα του ανθρώπου με την Ορθοδοξία. Ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί σωστά. Και αυτό σαν αυτοκράτορας αυτό δεν θέλει, να έχει πολίτες που λειτουργούν σωστά. Και γι' αυτό βγήκε αυτός ο μεγάλος πολιτισμός από το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο. Γιατί ακριβώς οι άνθρωποι ήταν θεραπευμένοι. Ζούσαν αυτά τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής που τα έχουμε πει και άλλες φορές, την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Και τα ζούσαν και οι βασιλείς, και οι αξιωματούχοι, και οι κρατικοί υπάλληλοι, όσο ήθελε βέβαια ο καθένας, αλλά όλοι αγωνιζόντουσαν. Ενώ βλέπετε σήμερα, ας πούμε, ο λαός προσπαθεί να ζήσει κάποια πράγματα και δεν το βοηθάει καθόλου η ηγεσία, οι κοσμικοί άρχοντες δηλαδή. Δεν βοηθάνε, υπάρχει τεράστια απόσταση.
Και όμως αυτοί οι κοσμικοί άρχοντες επιβάλλονται. Και εσύ είναι η μειοψηφία ουσιαστικά. Γιατί ο λαός εν πολλής ακόμα σέβεται και το Θεό και την Εκκλησία και όλα αυτά. Γι' αυτό είναι το τραγικό, ας πούμε, στη νεοελληνική πραγματικότητα. Την απορία είναι να το πούμε στο τέλος. Όχι, δεν είναι απορία. Και πολλοί βρισαντινοί αυτοκράτησα και οι μολοί και οι ψαλμοδοί έχουν γράψει. Και άγιοι. Είναι... Και οι μνοδοί και οι ψαλμοδοί και άγιοι και τέλειωσαν τη ζωή τους σαν μοναχοί. Ναι. Τώρα που είχαμε πάει προσκύνημα προχτές με κάποιους, στην Αλεξανδρούπολη, έξω με την Αλεξανδρούπολη στις Σφαίρες υπάρχει μια πανέμορφη εκκλησία που μοιάζει με την Αγία Σοφιά, Παναγία Κοσμοσότηρα. Και αυτή την είχε χτίσει ο Αλέξιος ο Κομνηνός, ο οποίος έγινε εκεί μοναχός. Τέλειωσε τη ζωή του σαν μοναχός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά και η νεαρά αυτή, η 23η Ιουστινιανού, σύμφωνα με τον Αρμενόπουλο, ένας συγγραφέας, προστάζει να αφορίζονται οι κληρικοί που ασχολούνται με μέθες και κύβους και να κλείνονται σε μοναστήρι. Έτσι ήταν και ο νόμος του κράτους δηλαδή. Δηλαδή τον έπιανε και το κράτος, τον επίσκοπο, άμα έκανε αυτή τη δουλειά. Σήμερα το κράτος βλέπει τι κάνει, τα καλύπτει όλα αυτά, τα τυχερά παιχνίδια. Για να μην πούμε ότι τα προωθεί κιόλας, έτσι. Δικά του είναι, μα είναι του κράτους. Είναι και του κράτους, ναι. Κρατικά λαχεία λέει. Κρατικά λαχεία. Και δεν μιλώ για τα άλλα κακά που συμβαίνουν σε όσους παίρνουν χαρτιά και λοιπά παιχνίδια. Έτσι, είναι και τα χαρτιά μέσα, έτσι, προσέξτε την πρώτη χρονιά. Άμα έχετε τέτοιες κακές συνήθειες, να τις κόψετε. Λέει δεν παίζω για λεφτά, χωρίς λεφτά. Και αυτό δεν είναι. Γιατί συνηθίζεις και τα παιδιά σου, αντί να πας σε μια αγρυπνία, να ετοιμαστείς, να κοινωνήσεις. Τι θα πει πρωτοχρονιά, και επειδή πρωτοχρονιά να δούμε την τύχη μας, αυτό δεν υπάρχει τύχη. Σε αυτά για τον χριστιανό δηλαδή είναι απαράδεκτα, είναι σχιζοφρενικά. Δεν μιλώ λοιπόν για τα άλλα κακά που συμβαίνουν σε όσους παίζουν χαρτιά και λοιπά παιχνίδια για τα οποία ο Θείος Χρυσόστομος είπε. Η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια πολλές φορές προξένει σε βλασφημίες. Βλέπετε, αυτοί που παίζουν χαρτιά και μάζουν λεφτά, πόσες φορές βαστιμάνε, το Θεό, την Παναγία, δυστυχώς. Ζημιές, προξένησε επίσης, οργή, κακολογίες και μύρια άλλα κακά χειρότερα από αυτά. Αλλά και ο Αριστοτέλης, μολονότι ήταν εθνικός, δηλαδή δολολάτρης, κατατάσσει τους παίκτες των ζαριών και τους χαρτοπαίκτες μαζί με τους κλέφτες και τους ληστές, λέγοντας: αυτός που παίζει ζάρια και ο λοποδίτης και ο ληστής είναι ανελεύθεροι, γιατί είναι σκροκερδής. Με την αφή σχετίζεται και το λούσιμο του κεφαλιού και το πλύσιμο των ποδιών για τα οποία άκουσες πιο πάνω. Από την Αγιότητα ανάμεσα στις μονάζουσες μητέρες του Ιουβίνου, πόσο βλαπτικά είναι για το νεανικό σώμα. Γι' αυτό και πολλοί αβάδες, όπως διαβάζουμε στα γεροντικά, όταν αναγκάστηκαν να διασχίσουν ποτάμια, επειδή ντρέπονταν όχι απλά να πληθούν αλλά και μόνο να κυμνώσουν τα πόδια τους, αρπάζονταν από Θείο Άγγελο και σε στιγμή βρισκόταν στην άλλη όχθη των ποταμών. Και ότι η αποχή από τα λουτρά είναι ανδρείο πράγμα, το διδάσκει και ο Άγιος Διάδοχος ο Επίσκοπος Φωτικής που λέει: το να απέχεις από τα λουτρά λέω ότι είναι ανδρείο πράγμα και σοφρονέστατο. Γιατί ούτε το σώμα μας εκθυλίνει εκείνη η ειδονική υγρασία, ούτε όμως φτάνουμε στην υπόμνηση της άδοξης γύμνιας του Αδάμ για να φροντίσουμε να σκεπάσουμε με τα φύλλα εκείνου τη δεύτερη πρόφαση της εσχήνης. Ιδιαίτερα όσοι οφείλουν να ενώσουν την αγνότητα του σώματος με το κάλος της σοφροσύνης. Εκτός βέβαια αν κάποιος λούιζεται από ανάγκη κάποιας ασθένειας. Βλέπε όμως και στη Θεία Γραφή τα ολέθρια και πάρα πολύ βλαβερά για την ψυχή αποτελέσματα των λουτρών. Γιατί η Βυρσαβέ πόσον κακόν αιτία έγινε με τον αλουστή και η μακαρία Σωσάνα αν ο Κύριος δεν επέσπευδε τη βοήθειά του μέσω του Δανιήλ επρόκειτο να βρεθεί λιθοβολημένη. Και αφορμές όλων αυτών υπήρξαν τα λουτρά. Τελειώσαμε και με την αφή και τώρα πάμε σε ένα γενικότερο θέμα, κεφάλαιο 8, για τη φυλακή όλων γενικά των αισθήσεων. Τι είναι λέει τα αισθητήρια και με τι μοιάζουν. Να λοιπόν λέει με τη βοήθεια του Αγίου Θεού
Σου ανέφερα με συντομία όσο μου ήταν δυνατόν για το κάθε αισθητήριο και για τις βλάβες που προξενούν στην ψυχή, αν κανείς δεν τα κυβερνάει σωστά. Βάλε λοιπόν όλη σου τη δύναμη να τα χαλιναγωγήσεις από τις εμπαθείς ορμές και να φυλάγεσαι από τις βλάβες τους, γιατί αυτά τα αισθητήρια είναι οι θηρίδες, μια μέσω των οποίων εισέρχεται στην ψυχή η ζωή και ο θάνατος. Η ζωή όταν κυβερνούνται καλώς και δεν απολαμβάνουν τις συνηθισμένες αυτά ειδονές, και ο θάνατος όταν αυτά γεύονται τα θνησιμαία, τα ψοφίμια δηλαδή, όπως τα σαρκοφάγα όρνια, το χώμα όπως ο όφης και τα σάπια όπως οι μύγες. Και με μια λέξη όταν γεύονται τις ψυχοβλαβείς και θανατηφόρες ειδονές. Γι' αυτό και ο θείος Ιερεμίας, υπενισόμενος αυτές τις αισθήσεις, έλεγε «Ο θάνατος ανέβηκε από τα παράθυρά μας». Έτσι, προσέξτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, αν το καταλάβουμε, ότι η ψυχή έχει πύλες εισόδου, έχει παράθυρα. Και αυτά τα παράθυρα είναι αισθήσεις. Και τώρα εξαρτάται από εμάς τι θα περάσει μέσα από τα παράθυρα. Για να έχει η ψυχή μας ή ζωή ή θάνατο. Όπως και το σώμα, έτσι, η πύλη που στρέφεται το σώμα είναι, ας πούμε, η μύτη, και είναι το στόμα και η μύτη που περνάει ο αέρας, ας πούμε. Αν δεν προσέξεις τι θα φας και τι θα αναπνεύσεις, μπορεί και να πεθάνεις. Ακριβώς έτσι είναι και η ψυχή. Αν δεν προσέξεις τι θα περάσεις από τα μάτια, από τα αυτιά και από τις άλλες αισθήσεις, μπορεί και να πεθάνεις πνευματικά, ψυχικά. Και απ' την άλλη, αν προσέχεις αυτά που περνάνε να είναι όλα υγιή, έχεις υγεία και δίνεις ζωή στην ψυχή σου. Έτσι δηλαδή έχει και το θετικό πράγμα. Θέλεις να έχεις υγεία στην ψυχή, που λέμε θέλω να ηρεμήσει η ψυχή μου. Πώς θα ηρεμήσει? Όταν προσέχεις τις πύλες εισόδου, τι θα μπει μέσα. Έχεις αυτό που λένε οι πατέρες, την ύψη, την εγρήγορση, έχεις φρουρούς, έχεις φύλακες. Να μην αφήνεις λοιπόν να μπαίνουν οι ψυχοβλαβείς και θανατηφόρες ειδονές, οι οποίες θανατώνουν την ψυχή. Το βλέπετε, είναι κάτι σωματικό. Και όμως αυτό το σωματικό, οι αισθήσεις σωματικές, τροφοδοτούν την ψυχή. Γι' αυτό είμαστε αλληλένδετοι τα πράγματα. Εμείς νομίζουμε η ψυχή, είναι κάτι αιθέριο, τι θα γίνει τώρα, πώς θα την προσέξω. Να πώς θα την προσέξεις. Άμα προσέξεις τα αισθητήρια, τις εισόδους της ψυχής. Γιατί ο θάνατος μπαίνει, λέει, από τις εισόδους, από τις πόρτες και τα παράθυρα. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει, ποιος δεν γνωρίζει το ένιγμα της γραφής που λέει ότι μέσω των θηρίδων εισήλθεν ο θάνατος. Γιατί τις αισθήσεις, μέσω των οποίων η ψυχή εκπίπτει προς τα έξωθεν πράγματα, τα οποία αντιλαμβάνεται σύμφωνα με τη γνώμη τους, η γραφή τις αποκάλεσε θηρίδες, για τις οποίες ο λόγος λέει ότι ανοίγουν το δρόμο στο θάνατο. Φρόντισε λοιπόν να καθαρίσει την ψυχή από τους μολυσμούς που φέρνουν τα αισθητήρια από έξω προς τα μέσα. Γιατί αυτά παρομοιάζονται με τους θορυβώδεις χυμάρους, η απαρομοίηση του Μεγάλου Βασιλείου, οι οποίοι χυμαροί, αφού πλημμυρίσουν το χειμώνα μια φορά από τις ραγδαίες βροχές, παρασύρουν μαζί τους ό,τι βρεθεί μπροστά τους, πέτρες, ξύλα, χώμα και άλλα παρόμοια. Έτσι και τα αισθητήρια, αφού αφαιθούν μια φορά από τον ηγεμόνα νου, έτσι μια φορά δηλαδή αν τα αφήσεις ελεύθερα, με μεγάλη ορμή, τότε ορμούν με μεγάλη ορμή στα αισθητά και παίρνουν μαζί τους κάθε άσεμνη θεωρία, κάθε αισχρολογία, κάθε πονηρό άκουσμα, εν συντομία κάθε λάσπη και ακαθαρσία των επιθυμιών. Και έπειτα, όταν επιστρέφουν, όλα αυτά τα βάζουν στην ταλέπορη ψυχή και την κάνουν σκοτεινή και τη γεμίζουν με τόσες αισχρές εικόνες και τόσες αντιχούσες φωνές. Και να μιλήσω γενικά, την πνίγουν στα πάθη και την κάνουν σπήλαιο ληστών ή πανδοχείο των ακαθαρσιών. Θέλεις να ακούσεις και τα ίδια λόγια του Θείου Πατέρα Βασιλείου? Άκουσέ τα. Εφόσον η ειδονή είναι μία στο είδος, αναβλύζει από τις σάρκες σαν κάποια πηγή. Και αφού διαιρεθεί στις πέντε αισθήσεις, σαν σε πέντε οχετούς, και μέσω αυτών ρέει μέσα προς τα αισθητά, από μέσα προς τα αισθητά. Και ο καθένας από αυτούς τους οχετούς, μέσω της οικίας των αισθητηρίων,
χύνει σφοδρά το ριάκι του το καθαυτό αισθητό και ξεπλέοντας κάθε συγγενιές και αδιαφορώντας γι' αυτό, γεμίζει με τη λάσπη της σάρκας, όπως ο χήμαρος αντιστρόφος, πάλι από έξω, μέσω αυτών των οπών ρέει οξύτερα στις δίνες της σάρκας, ταράζοντας την ψυχή και φέροντας υπόγεια τα πάθη. Από τέτοιους τρομακτικούς χυμάρους των αισθήσεων ταραζόμενος κάποτε και ο θείος Δαβίδ φώναζε με οδύνη προς τον Θεό και χύμαροι ανομίας με συντάραξαν, εξετάραξαν με, χύμαροι ανομίας. Έτσι αν κανείς δηλαδή αφήσει μια φορά ελεύθερα τα αισθητήρια, μετά λέει αυτά ακάθεκτα ορμούνε κάθε φορά προς τα ειδονικά αντικείμενά τους και ο άνθρωπος γεμίζει πλέον με βρωμιά. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ούτε μια φορά να υποχωρήσει στο κακό και να αφήσει ελεύθερες τις αισθήσεις του. Γιατί λένε μερικοί, εντάξει, λίγο δεν πειράζει. Πειράζει. Γιατί αυτό το λίγο θα σου φέρει το πολύ μετά. Αλλά και το λίγο δηλητήριο σκοτώνει. Η ζωή λοιπόν όταν κυβερνείται καλώς, όταν κυβερνιόνται καλώς οι αισθήσεις, η ζωή περνάει μέσα από τις αισθήσεις, περνάει στην ψυχή. Γι' αυτό λέει ο σοφός Θεοδόρητος, ερμηνεύοντας ένα ρητό του από το Άσμα Ασμάτων, που λέει «Να ο αγαπημένος μου που στέκεται έξω από το σπίτι μας, κοιτάει από το παράθυρο». Ο αγαπημένος είναι ο Χριστός μας. Και λέει ο Θεοδόρητος ότι μέσω των αισθήσεων, όταν αυτές κυβερνούνται σωστά, σκύβει ο νυμφίος Θεός και μας δείχνει το πρόσωπό Του. Έτσι. Όταν οι αισθήσεις είναι αγνές, είναι καθαρές, βλέπουμε, μας βλέπει μάλλον ο Θεός μέσα από αυτές. Και βλέπουμε κι εμείς βέβαια το πρόσωπο του Θεού. Πρέπει να αναζητηθεί, λέει ο Θεοδόρητος, πώς ο νυμφίος μπαίνει μέσω των θηρίδων των δικών μας αισθήσεων. Πώς μπαίνει ο νυμφίος Χριστός στην ψυχή μας, μέσα από τις αισθήσεις μας. Όταν εντρυφούμε στα Θεία Λόγια, έτσι μελετάμε την Αγία Γραφή, τους Αγίους Πατέρες, τα βιβλία της Εκκλησίας μας, τα λειτουργικά, τους Ιερούς Κανόνες. Όταν εντρυφούμε στα Θεία Λόγια, μελετώντας μέρα και νύχτα το νόμο του Κυρίου και προσέχουμε με κατάνοιξη και βαθιά γνώση αυτά που έχουν γραφεί. Όχι απλώς να τα διαβάζεις για να τα διαβάσεις, αλλά να προσπαθείς να έχεις κατάνοιξη, να τα ζήσεις. Να περάσει αυτή η ηρεμία που αυτά βγάζουν μέσα σου. Να τα προσέχεις με κατάνοιξη και με βαθιά γνώση. Ανοίγουμε τότε τις θηρίδες και υποδεχόμαστε το πρόσωπο του νυμφίου. Έτσι, μέσα από μια πνευματική μελέτη δηλαδή μπορείς να υποδεχτείς τον Χριστό. Και όταν άλλοι διαβάζουν τα Θεία Λόγια ή συζητούν για το Θεό και τους ακούμε με ενδιαφέρον, μέσα από τα αυτιά τώρα, πάλι μπορεί να σκύψει ο νυμφίος Χριστός και να δεις τον νυμφίο Χριστό. Πάλι μέσω των άλλων ο νυμφίος σκύβει και μας δείχνει τη δική του ομορφιά, το δικό του κάλλος. Έτσι όταν κανείς... Βλέπεις σωστά και τις άλλες. Γιατί πρέπει κανείς να αγωνίζεται για να αποκλείει τα αισθητήριά του. Πάλι ένα μικρό γενικό κεφάλαιο. Αγωνίζουν να αποκλείσεις τα αισθητήριά σου, δηλαδή να τα περιφρουρείς και όσο το δυνατόν να τα χαλιναγωγείς, να μην τα αφήνεις να πηγαίνουν εκεί που δεν πρέπει. Γιατί αυτά είναι οι εύκολοι δρόμοι προς την κακία και η είσοδη της αμαρτίας, κατά το θεολόγο Γρηγόριο. Ας μη χαριζόμαστε στις εύκολες στην κακία οδούς και στις εισόδους της αμαρτίας. Σου λέω να βάλεις τα δυνατά σου για να διαφυλάτεις τα αισθητήριά σου. Σου λέω να φροντίζεις και σου λέω να αγωνιστείς. Και επιμένω σε αυτό με τόσες συνώνυμες λέξεις για να σου αποδείξω πως ο διάβολος στέκεται πάντοτε μπροστά μας και παρατηρεί και διαβουλεύεται τα αισθητήριά μας. Και αμέσως μόλις ανοίξουμε σε αυτόν ένα μόνο αισθητήριο, μπαίνει στην ψυχή μας και μας θανατώνει, όπως λέει ο Θείος Ισαάκ. Έτσι, αυτό καιροφυλακτεί ο διάβολος, έτσι να μπει μέσα από κάποιο αισθητήριο που παραμένει αφύλακτο. Από ένα πρόσεκτο βλέμμα, ας πούμε. Μπορεί να μπει ο διάβολος.
από ένα πρόσεκτο φαγητό. Είναι φοβερό στον Ευαγγελισμό που λέει ένα περιστατικό με μία μοναχή, λέει, η οποία ήταν στον κήπο εκεί και είδε ένα ωραίο λάχανο και της άρεσε πολύ και πήγε και το έφαγε. Αλλά πάνω στο λάχανο κάθονταν ένας δαίμονας και έφαγε και το δαίμονα μαζί και δαιμονίστηκε. Δηλαδή καταλαβαίνεις κανείς πως περνάει ο δαίμονας μέσα από αυτό το πράγμα, μέσα από τα αισθητήρια. Εδώ μπήκε μέσα το αισθητήριο, ας πούμε, της γεύσης. Της άρεσε εκεί, ενώ δεν ήταν ώρα να φάει. Ήταν λεμαργία δηλαδή. Και υποχώρησε σε αυτό το πάθος και πέρασε μέσα της και ο πονηρός μαζί με το ειδονικό αντικείμενο. Έτσι, με το φαγητό εκείνο. Ο εχθρός στέκεται λοιπόν, προσέξτε, παρατηρώντας τα αισθητήριά μας. Είναι φοβερό αυτό, ε. Που σου λέει, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ πάω στον κινηματογράφο, ας πούμε. Δεν παθαίνω τίποτα, εγώ βλέπω τηλεόραση. Βλέπεις τι γίνεται, ότι μέσα από όλα αυτά, γι' αυτό δεν πρέπει, ας πούμε, και τα μικρά παιδιά, όσοι έχετε, ας πούμε, ή όσοι σκέφτεστε να γίνετε μητέρες, να τα στείλουμε στην τηλεόραση. Γιατί και τα μικρά παιδιά επηρεάζονται μέσα από αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έλεγε κάποιος γέροντας ότι η πιο μεγάλη, ας πούμε, ζημιά που κάνει σήμερα ο διάβολος, την κάνει μέσα από την τηλεόραση. Έτσι, γιατί μέσα από την τηλεόραση, είδατε τι λέει εδώ, σου μολύνει τα αισθητήρια, άρα περνάει στην ψυχή σου. Γιατί ο διάβολος μέσα από τα μάτια περνάει, ας πούμε, στην τηλεόραση. Και μέσα από τα αυτιά, βέβαια. Κοιτάξτε τι λέει ο Βάσης Ακ. Ο εχθρός, λέει, στέκεται, παρατηρώντας και περιμένοντας νυχθημερών απέναντι από τα μάτια μου. Και παραμονεύει ποια είσοδος θα ανοιχθεί σε αυτόν από τα αισθητήριά μας για να εισέλθει. Και αν αμελήσουμε σε κάποιο από αυτά, τότε αυτός ο δόλιος και ανεδής σκύλος στέλνει τα βέλη του επάνω μας. Γι' αυτό βλέπετε ο Θεός, το έχουμε πει και άλλη φορά, έχει βάλει ασπίδες, έχει βάλει φραγμούς και στα μάτια μας, έχει βάλει τα βλέφαρα, για να μας φυλάει από τα βέλη του πονηρού. Το διάολος κανονικά ρίχνει βέλη. Και όταν δει ένα αισθητήριο αφύλακτο, προσπαθεί να σε πληγώσει. Να πληγώσει δηλαδή την ψυχή σου. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Είναι νοερά, πνευματικά βέλη, ας πούμε. Τα οποία χτυπάνε την ψυχή. Αλλά πώς δεν μπορεί να τη χτυπήσει την ψυχή αλλιώς, αλλά μέσα από τα αισθητήρια. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, τα μάτια. Λένε ότι είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έτσι. Γιατί είναι ακριβώς, ας πούμε, κάτι που είναι πολύ συγγενικό, θα λέγαμε, με το πνευματικό κομμάτι μας. Θυμάμαι που λέει κάποια ομάδα παιδιών που είχαν πάει στον πατέρα Παΐσιο και τα μάτια τους ήταν από ένα σχολείο εδώ από τον κόσμο και με τον καθηγητή τους. Ήταν σαν μάτια, λέει, χαλασμένου ψαριού τα παιδιά αυτά. Πώς βλέπεις ένα ψάρι που έχει, όταν χαλάει το ψάρι, από το μάτι του το καταλαβαίνεις, έτσι το ξέρετε αυτό. Ήταν τα μάτια τους. Και μετά ήρθαν και κάτι παιδάκια από τη Αθωνιάδα και ήταν τα ματάκια τους πεντακάθαρα. Και τους λέει ο καθηγητής, παρακατηρήσατε τη διαφορά. Τα δικά σας μάτια είναι τέτοια. Είδατε τα δικά τους πώς λάμπανε, γιατί ήταν καθαρά εκείνα τα παιδάκια. Κάθε μέρα κάνουν ακολουθία, κάνουν μοναχικό πρόγραμμα ουσιαστικά. Και δεν είχαν αυτές τις βρωμιές που έχουν τα παιδιά της πόλης να βλέπουν και να ακούνε. Ο διάβολος λοιπόν παρατηρεί τα αισθητήριά μας και προσπαθεί μέσα από τα αισθητήρια να μας λερώσει την ψυχή. Γιατί δεν επιθυμεί κάποιος και δεν διαπράττει πορνεία και μοιχεία μόνο από τους περιέργους οφθαλμούς, αλλά και από την όσφρηση και από τη γεύση και από την αφή και από όλες γενικά τις αισθήσεις. Γι' αυτό και ο θεολόγος Γρηγόριος στις ηρωικές υποθήκες της Παρθένου είπε, όταν έδινε δηλαδή υποθήκες, συμβουλές σε μία μοναχή, της είπε, «Παρθένα, να είσαι παρθένα και στα αυτιά και στα μάτια και στη γλώσσα, όχι μόνο στα μάτια, γιατί όλες οι αισθήσεις είναι εύκολες στην αμαρτία». Και ως εν ονόματός του ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης είπε, «Νομίζω ότι ο Κύριος προείπε για κάθε αισθητήριο. Επομένως, αν εμείς ακολουθούμε τα λεγόμενα, μπορούμε να προσθέσουμε ότι και αυτός που ακούει τίνει προς την επιθυμία, και αυτός που χρησιμοποιεί την αφή, και αυτός που έλκει όλη τη δύναμή μας στην υπηρεσία της ειδονής,
αμαρτάνει μέσα στην καρδιά του. Έτσι, επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι η παρθενία δεν είναι μια σωματική αρετή, αλλά είναι μια καθολική αρετή. Και σημαίνει ότι η ψυχή είναι παρθένος, ο νους είναι παρθένος. Αλλά για να είναι η ψυχή και ο νους παρθένος, πρέπει και τα αισθητήρια να είναι παρθένα. Αυτοί που βρίσκονται στον κόσμο πρέπει να προφυλάσσουν τις αισθήσεις τους περισσότερο από τους ασκητές. Δεν βέβαια, αν πάτε στο Άγιο Όρος, που δεν μπορείτε να πάτε, τέλος πάντων, πάτε σε ένα μοναστήρι άλλο, θα δείτε που εκεί πέρα οι μοναχές δεν βλέπουν τίποτε έτσι. Ανάλογα βέβαια, αν δεν βγαίνουν από το μοναστήρι, βλέπουν μόνο καθαρά πράγματα, εικόνες, τα κτίρια του μοναστηριού, ξέρω τα λουλούδια που έχουν, τις αδερφές. Έτσι και στο Άγιο Όρος έχει μόνο καλόγερος, ουρανό και θάλασσα. Έτσι και αυτό ακριβώς είναι εύκολο. Να καθαριστούν οι αισθήσεις και να καθαριστεί και η ψυχή. Όταν δεν ανανεώνεις τη βρωμιά και σιγά σιγά μετανοείς κιόλας, καθαρίζεται η ψυχή. Αλλά όταν είσαι στον κόσμο, πρέπει περισσότερο να προσέχεις. Παρά εκείνοι που βρίσκονται στην ερημιά. Σε αυτό τώρα θα πεις είναι για τους καλόγερους. Όχι, είναι για όλους. Έτσι, αυτό που λέμε τώρα είναι η θεραπευτική της ψυχής μας. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος γράφει σε αυτόν που ζει μέσα στον κόσμο. Εσύ λοιπόν μην επαναπαυτείς, γιατί χρειάζεσαι περισσότερο κάποια μεγαλύτερη προσοχή για να πετύχεις τη σωτηρία. Επειδή προτίμησες να ζήσεις ανάμεσα στις παγίδες και στο κράτος των δυνάμεων της αποστασίας και έχοντας μπροστά σου τα ερεθίσματα της αμαρτίας που αναμοχλεύουν νυχθημερών όλες τις αισθήσεις προς την επιθυμία. Γιατί εμείς ακόμα και αν υποθέσουμε νικηθούμε από φαγητό και ποτό, δεν δοκιμάζουμε τόσο σφοδρό πόλεμο. Εμείς εννοεί ο Μέγας, εννοεί εδώ ο Άγιος που ζούσε στο Άγιο Όρος, ο Άγιος Νικόδημος, έτσι. Αν καμιά φορά νικηθούμε, λέει, και πάμε λίγο παραπάνω ή πιούμε κάτι παραπάνω, δεν έχουμε τόσο σφοδρό πόλεμο, γιατί η ερημιά και η στέρηση των αναρμόστων οπτικών παραστάσεων, των ειδονικών ακουσμάτων και των υπόλοιπων αιτιών της αμαρτίας γίνεται τείχος που μας προστατεύει και νικάμε σχεδόν χωρίς πόλεμο, όπως είπε ο Άγιος Ισαάκ. Όταν κάποιος δεν λαμβάνει την αίσθηση των πραγμάτων, τότε πετυχαίνει νίκη χωρίς αγώνα. Αν κανείς δηλαδή προσέχει τα αισθητήρια ή είναι σε ένα περιβάλλον όπως είναι ας πούμε η έρημος και δεν ερεθίζονται τα αισθητήρια προς τη δονή, τότε λέει γίνεται νίκη δίχα αγώνος, νικάς χωρίς καν να πολεμήσεις. Έτσι. Θα πούμε και γι' αυτό, πιο μετά. Είναι η φυλακή της φαντασίας. Ναι, και εκεί βέβαια πάλι κάνει αμαρτία. Γιατί ανασύρει εικόνες από το ταμείο των αισθήσεων, που είναι η μνήμη. Έτσι. Και εκείνο πρέπει να το προσέξει. Γι' αυτό θα πούμε πιο μετά. Πώς φυλάμε και τη φαντασία μας. Δεν είναι αρκετό να φυλάμε μόνο τις αισθήσεις, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για τις αισθήσεις, γι' αυτό το λέμε. Αλλά σου πω και κάτι άλλο. Όταν οι αισθήσεις φυλάγονται καλά, σιγά σιγά και η μνήμη και αυτά όλα καθαρίζουν, έτσι, εξαρσενούν, σιγά σιγά. Ναι. Όταν στερείται κάτι από φυσικό του μια αίσθηση, πώς... Είναι καλύτερα. Εμείς το θεωρούμε δυστύχημα, ας πούμε, να μην βλέπεις. Ναι, ναι. Είναι καλύτερα, έχει λιγότερο πόλεμο. Από ένα πόλεμο, ναι, βέβαια. Και για να το πω απλά, αυτοί πολεμούν έχοντας αναχώματα, αυτοί που ζουν στην έρημο, ας πούμε. Ενώ εσύ πολεμάς γυμνός και μάχησε τους εχθρούς, στήθος με στήθος, και οι ακροβολισμοί έρχονται από παντού, που παντού σε χτυπάνε. Και τα αίτια της αμαρτίας σε περικυκλώνουν. Και αυτοί βρίσκονται μακριά από τον γκρεμό, ενώ εσύ είσαι κοντά του. Αυτοί δηλαδή που είναι στην έρημο, πολεμάνε, ας πούμε, παλεύουν, αλλά είναι μακριά από τον γκρεμό. Αν είσαι δίπλα στον γκρεμό, παλεύεις, μπορεί κάποια στιγμή να σε ρίξει ο αντίπαλος στον γκρεμό. Εκείνος ο μέγας λίχνος της ερμηνείας, ο Αββάς Ποιμένας, είπε σοφότατα ότι αυτοί που βρίσκονται μακριά από τον κόσμο, μοιάζουν με εκείνους που είναι κοντά στον γκρεμό.
Και όταν πρόκειται να παρασυρθούν από τον διάβολο, πριν φτάσουν στον γκρεμό, επικαλούνται τον Θεό και έρχεται και σε ελευθερώνει. Ενώ αυτοί που είναι στον κόσμο μοιάζουν με εκείνους που είναι κοντά στον γκρεμό και όταν ελκύονται από τον διάβολο δεν προφέρουν να υψώσουν φωνή προς τον Θεό, αλλά αμέσως γκρεμίζονται. Είναι στο χείλος του γκρεμού. Επομένως, επειδή βρίσκεται σε κοντά στον γκρεμό, αμέσως μόλις αμελήσεις και ανοίξεις ένα από τα εισιτήριά σου, κινδυνεύεις να γκρεμιστείς. Πράγμα το οποίο μακάρι να μην γίνει Χριστέ Βασιλιά. Γι' αυτό βάλε όλη σου τη δύναμη για να τα αποκλείσεις. Γιατί όπως είναι αδύνατο να μην μαυρίσει το σπίτι της, στο οποίο μπαίνει καπνός από έξω, έτσι είναι αδύνατο να μην βλαφτεί ο άνθρωπος εκείνος που δεν φροντίζει να αποκλείει τα εισιτήριά του. Αλλά τα ανοίγει απρόσεχτα και εισέρχονται στην ψυχή οι ειδονικές εικόνες των αισθητών, όπως είπε εκείνη η Αγία και Σοφωτάτη συγκλητική. Μέσω των αισθήσεών μας, ακόμα και αν δεν θέλουμε, οι κλέπτες εισέρχονται. Γιατί πώς είναι δυνατόν το σπίτι στο οποίο μπαίνει απ' έξω καπνός και έχει τις πόρτες ανοιχτές να μην μαυρίσει. Και ένα ακόμα κεφάλαιο, πώς ερμηνεύεται το αριστοτελικό αξίωμα που λέει «Τίποτα δεν υπάρχει στο νου αν δεν έχει γίνει πρώτα αντιληπτό από τις αισθήσεις». Είναι πολυθρύλιο το περίφημο αυτό το αξίωμα του Αριστοτέλη που λέει ότι τίποτα εν το νο, τίποτα δεν υπάρχει στο νου, ο μη πρώτερον εν τη αισθήση, που πρώτα δεν υπήρχε στην αίσθηση, δηλαδή δεν το είδες ή δεν το άκουσες ή δεν το γεύτηκες. Και για το αν λέει την αλήθεια ή όχι αυτό το αξίωμα, πολλοί έγραψαν πολλά περί αυτού, αλλά και εναντίον του, και παλαιοί και νεότεροι, και ρητά και άρρητα. Εγώ όμως, κάνοντας χρήση του διαχωρισμού, θα μιλήσω με συντομία γι' αυτό. Εάν μεν το αξίωμα αυτό κάνει λόγο για τα αγαθά, ψεύδεται. Κοιτάξτε ο Άγιος τώρα με το φωτισμό του Θεού. Αν μιλάει για τα καλά πράγματα, λέει, ψεύδεται αυτό το αξίωμα. Γιατί ο νους δημιουργήθηκε από το Θεό ως αγαθός από τη φύση του. Και έλαβε κατά κάποιο τρόπο την αγαθότητα σαν έμφυτη και οικία από το Θεό. Έτσι, ο Θεός έχει φτιάξει δηλαδή στο νου την αγαθότητα, την καλοσύνη, την αγάπη και όλες τις αρετές. Ο Θεός είδε όλα τα δημιουργήματά του και ήταν όλα καλά λίαν, έτσι και ο νους μας. Επομένως, δεν είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπήρχε πρώτα στην αίσθηση αυτό που υπάρχει στο νου, γιατί ο Θεός έβαλε κατευθείαν στο νου το καλό του ανθρώπου, στο νου του ανθρώπου το καλό. Και ο Απόστολος λέει, κάθε δημιουργήμα του Θεού είναι καλό. Και αν δεχθούμε ότι δεν έχει κανένα άλλο αγαθό τυπωμένο μέσα του, κατά την νηπιακή και πρώτη ηλικία του ανθρώπου, ωστόσο αυτό το να μην έχει τυπωμένη καμιά άλλη αγαθή ιδέα που εισέρχεται μέσω των αισθήσεων, αλλά είναι απλώς αδιαμόρφωτος, ασχημάτιστος και άγραφος χάρτης και πίνακας, αυτή λέει η απλότητα την οποία έχει ο νους, είναι ένα αγαθό. Το πρώτιστο και το πιο οικείο στη φύση του. Έτσι, αυτή η απλότητα που έχει το παιδί, είναι η απλότητα του νου. Και αυτό είναι ένα καλό, είναι δώρο του Θεού. Αυτό δεν ήταν η πρόταση σε αισθήσεις και πέρασης του νου, όπως λέει ο Αριστοτέλης. Είναι φυτεμένο από το Θεό κατευθείαν στο νου του παιδιού. Έτσι δημιουργήθηκε από το Θεό. Σύμφωνα με τον Εκκλησιαστή που λέει, το μόνο που βρήκα είναι αυτό. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο αγαθό. Αλλά οι άνθρωποι μηχανεύονται με κάθε τρόπο το κακό. Και έτσι μέσα από τις αισθήσεις πέρασε το κακό στο νου του ανθρώπου. Εδώ ισχύει το αξίωμα δηλαδή του Αριστοτέλη. Αλλά και σύμφωνα με τον θεολόγο Γρηγόριο που είπε για τον Αδάμ ότι ο Θεός τον έπλασε γυμνό και με απλότητα. Γιατί τέτοιος έπρεπε να είναι ο πρωτόπλαστος. Για ποιο... Ναι. Για ποιο λόγο ο νους δημιουργήθηκε απλός και ασχημάτιστος. Ο νους πλάστηκε έτσι απλός και ασχημάτιστος για να είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του απλού χωρίς μορφή και σχήμα δημιουργού του. Έτσι ο Θεός δημιουργήσε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και επειδή ο Θεός είναι απλός, έτσι έκανε και τον άνθρωπο απλό. Και το κύριο συστατικό του ανθρώπου που είναι η ψυχή του, είναι ο νους του, το έκανε κατ' εικόνα του ο Θεός. Και του είχε δώσει αυτή την απλότητα. Εμείς τώρα τι πάθαμε, μέσα από την εξαιτία της αμαρτίας, τον κάναμε το νου μας κομμάτια-κομμάτια. Το κάναμε πολλαπλό.
Και αυτό είναι, ας πούμε, η αρρώστια μας. Ο νους έχει χάσει την απλότητά του και την, ας πούμε, και έχει πάρει σχήματα. Και από το να είναι ασχημάτιστος έχει τώρα σχηματοποιηθεί και έχει κομματιαστεί. Και οι δυνάμεις της ψυχής μας είναι, ας πούμε, ασύνδετες μεταξύ τους. Και ο άνθρωπος ζει μέσα του αυτό που λέμε «είμαι κομμάτια», «είμαι κομματιασμένος». Και χρειάζεται να γίνει αυτή η θεραπευτική της Εκκλησίας και αυτά τα κομμάτια της ψυχής μας να ξαναενωθούν και να γίνουν ένα. Και να φτάσουμε πάλι σε αυτή την απλότητα του Θεού, στην απλότητα του νου που μας έδωσε ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν τον δημιούργησε τον άνθρωπο απλό, κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση του Θεού. Και στη συνέχεια, για να ενωθεί μέσω αυτής της ομοιώσεως με το αρχέτυπο. Γι' αυτό μας έκανε έτσι ο Θεός απλούς, κάνοντας υπακοή στον Θεό να φτάνουμε στην τέλεια ομοιότητα με τον Θεό και στην τέλεια απλότητα. Γι' αυτό, όπως όλος ο αγώνας των εξωτερικών και κοσμικών φιλοσόφων είναι να μορφώσουν το νου τους με διάφορες ιδέες και φαντασιώδεις γνώσεις των φυσικών και ανθρωπίνων πραγμάτων, γιατί σε αυτό συνήθεται το κράτος της κοσμικής φιλοσοφίας, σου λέει να μορφωθεί, τι θα πει να μορφωθώ, να γεμίσω το νου μου με όλες αυτές τις εξωτερικές ιδέες και γνώσεις των φυσικών και ανθρωπίνων πραγμάτων. Μάθω και φυσική και χημεία και μουσική και ένα σωρό πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα και ξένες γλώσσες. Όλα αυτά τι κάνουν? Δεν βοηθάνε στον αρθείο νου στην απλότητα. Το αντίθετο. Τον φορτίζουν με πάρα πολλές γνώσεις. Ενώ αντίθετα όλος ο αγώνας και η φροντίδα και η τελειότητα των ενάρετων ανθρώπων είναι να εξαλείψουν από το νου τους κάθε σχήμα, κάθε είδος και νόημα που τυπώθηκε σε αυτόν και να τον κάνουν απλό, άμορφο, χωρίς σχήμα και μορφή. Και έτσι μέσω αυτής της απλότητας να ενωθούν με το Θεό και να εγγραφούν σε εκείνη την πρώτη και νηπιακή κατάσταση. Γιατί αυτή είναι εκείνη η επιστροφή για την οποία είπε ο Κύριος: «Σας βεβαιώ ότι αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών». Βλέπετε. Θα πεις επομένως δεν πρέπει να μορφωνόμαστε. Θα πούμε και γι' αυτό. Υπάρχει τρόπος και να είσαι μορφωμένος, όπως είχαμε τους μεγάλους τρεις ιεράρχες, και να είσαι και απλός. Όταν λέμε να γίνει ο νους σου απλός, εννοούμε να είναι η καρδιά σου απλή. Έτσι, και όλοι οι λογισμοί, όλες αυτές οι γνώσεις που συσσωρεύουμε στα σχολεία, να μην μπαίνουν στην καρδιά, αλλά να μένουν στη διάνοια, δηλαδή στον εγκέφαλο. Και τότε δεν είναι εμπόδιο η μόρφωση. Αλλά δυστυχώς επειδή αυτά μπαίνουν και στην καρδιά και κάνουν τον άνθρωπο δηλαδή περήφανο, γι' αυτό είναι εμπόδιο μετά. Η πολλή γνώση. Όταν δεν προσέξει ο άνθρωπος και του έρθει η περηφάνεια όπως έρχεται συνήθως, μετά είναι εμπόδιο για να προοδέψει τα πνευματικά. Γι' αυτό λέγει ένας ηγούμενος στο Άγιο Όρος, έχω καλόγυρους μορφωμένους και αμόρφωτους. Οι μορφωμένοι πάνε σαν χελώνες στα πνευματικά και οι αμόρφωτοι σαν λαγοί τρέχουν. Γιατί είναι ταπεινοί, είναι απλοί και ό,τι τους λέω το κάνουν με απλότητα και δεν έχουν εμπιστοσύνη στο λογισμό τους και στον εαυτό τους που σου λέω είμαι επιστήμονας, τα ξέρω καλύτερα από το γέροντα και κρίνω και το γέροντα. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε τώρα και το προλαβαίνουμε λίγο τον Άγιο Νικόδημο, πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την απλότητα. Και θα πούμε σιγά σιγά και στα επόμενα μαθήματα πώς θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την απλότητα του νου. Και αυτή είναι η θεραπεία μας. Ο νους από πολύπλοκος που είναι να γίνει απλός. Η ψυχή μας δηλαδή να γίνει απλή. Βλέπεις το μικρό παιδάκι που είναι τόσο απλό και το χαίρεσαι. Γιατί είναι χαριτωμένο όντως. Γιατί στην απλή ψυχή έρχεται ο Θεός. Έρχεται η χάρη του Θεού. Και αυτή η απλότητα είναι η ταπείνωση. Όλος ο αγώνας λοιπόν είναι να εξαλείψουμε από το νου μας κάθε σχήμα, κάθε χρώμα, κάθε μορφή και έτσι φτάνοντας στην απλότητα την προπτωτική ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό και εκεί ο Θεός να γράψει αυτά που θέλει εκείνος. Γιατί όσο εμείς διαμορφώνουμε το νου μας και γράφουμε αυτά που εμείς θέλουμε, δεν γράφει ο Θεός μετά τίποτα. Γιατί αυτή είναι εκείνη η επιστροφή για την οποία μας είπε ο Κύριος «Θέλω να γίνετε σαν τα παιδιά».
και τότε θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό μας είπε να γίνουμε σαν τα παιδιά. Όχι να γίνουμε, ας πούμε, αφελείς, αλλά να γίνουμε απλοί. Και γι' αυτό και είπε ο σοφός Νείλος, μακάρις είναι ο νους που κατά την προσευχή έχει αποκτήσει τέλεια αμορφία. Στην ώρα της προσευχής γίνεται τελείως άμορφος, δεν έχει καμία μορφή. Πότε παίρνει ο νους μορφή? Όταν εμείς τον διαμορφώνουμε με επιθυμίες, με σκέψεις, με φαντασίες, του δίνουμε εμείς μια μορφή. Αλλά δεν πρέπει. Πρέπει να είσαι χωρίς σχήμα, χωρίς μορφή μπροστά στο Θεό. Και να περιμένεις ο Θεός να σε διαμορφώσει όπως Εκείνος θέλει. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, όπως ακριβώς ο Κύριος δεν κατοικεί στους χειροποίητους ναούς, έτσι δεν κατοικεί και κάποια διαμόρφωση στα νοητά πλάσματα. Όπως είναι οι άγγελοι δηλαδή, και όπως είναι και οι άγιοι, είναι απλοί. Και ο Θείος Διάδοχος λέει, τότε λάμπει στην καρδιά το μακάριο φως της θεότητας, όταν αποχωριστεί από όλα και γίνει ασχημάτιστη. Όταν ο νους ελευθερωθεί από όλα. Γι' αυτό βλέπετε οι άγιοι κόβανε συνέχεια. Κόβανε επιθυμίες, κόβανε τα πάθη τους, κόβανε και τις νόμιμες επιθυμίες για το φαγητό, για το ποτό, για τον ύπνο, όσο μπορούσαν βέβαια. Γιατί? Για να ελευθερώσουν το νου τους. Και όταν ελευθερωθεί ο νους, δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου από όλα και δεν παίρνει πλέον κανένα σχήμα από εμάς, είναι ασχημάτιστη, τότε λάμπει χάρη του Θεού. Τότε λάμπει το φως της θεότητας. Γιατί τότε αφήνουμε το Θεό. Ενώ όσα έχουμε τα δικά μας θελήματα, θυμηθείτε τι λέγανε οι Άγιοι, έχουμε χτίσει ένα τείχος με το Θεό. Και δεν αφήνουμε το Θεό να μας διαμορφώσει Εκείνος. Αυτή είναι η ανάσταση του ανθρώπου, ναι. Όταν έρθει η ψυχή σε ένωση με τον Θεό. Τότε λοιπόν λάμπει το φως της θεότητας στην καρδιά, το μακάριο, στην καρδιά την ασχημάτιστη. Αν βέβαια η λαμπρότητα εκείνης φανερώνεται στον καθαρό νου από τη στέρηση όλων των νοημάτων, έτσι, δεν υπάρχει κανένας λογισμός δηλαδή στην καρδιά, τότε είναι καθαρή η καρδιά. Και τότε φανερώνεται το φως του Θεού σε αυτό το νου. Και αν βέβαια ο λόγος αναφέρεται στα κακά, επιμένω ότι το αξίωμα είναι με κάθε τρόπο αληθές. Αυτό που είπαμε προηγουμένως του Αριστοτέλη, το αξίωμα. Αν το πούμε για τα κακά, είναι αληθές. Δηλαδή τίποτε το κακό δεν υπάρχει στο νου που δεν υπήρχε προηγουμένως στις αισθήσεις. Γιατί το κακό είναι κάτι ενάντιο στη φύση και παρήσακτο και ξένο προς την φύση του νου. Ο Θεός δεν έφτιαξε τίποτα κακό. Ούτε και ο νους μας φτιάχτηκε να έχει τίποτε κακό. Αλλά από τη φύση του δημιουργήθηκε να είναι αγαθός. Και από πουθενά αλλού αυτό δεν μπορεί να εισέλθει στο νου, το κακό δηλαδή, παρά μόνο μέσα από τις αισθήσεις. Και σύντομη απόδειξη γι' αυτό και εχέγγυος μάρτυρας είναι ο ίδιος ο Αδάμ. Εκείνος ο απλούστατος και πρωτόπλαστος άνθρωπος που πλάστηκε από το χέρι του Θεού. Γιατί στο νου αυτού το κακό και η ιδέα της αμαρτίας εισήλθε όχι από μέσα, μέσω των λογισμών, αλλά από έξω, μέσω των αισθητηρίων. Και προσβλήθηκε από τον διάβολο μέσω της πονηρής συμβουλής για το φυτό. Είδε η Εύα, έτσι πέρασε από το αισθητήριο της οράσεως η εικόνα του καρπού, γεύτηκε κιόλας, άκουσε κιόλας από το φίδι τη συμβουλή. Βλέπετε, όλο το κακό μπήκε από τις αισθήσεις. Αν η Εύα φύλαγε τις αισθήσεις της, αφού είπε ο Θεός να μην φάμε το δέντρο, ούτε θα το κοιτάμε κιόλας. Γιατί δεν το κοιτάξεις? Αλλά είδατε, άφησε ελεύθερες τις αισθήσεις, μια φορά λέει δεν πειράζει να το κοιτάξουμε. Μόλις το κοίταξε, τι λέει μετά η γραφή? Είδε, λέει, ήταν ωραίο στην όψη. Και ο καρπός ήταν ωραίος. Οπότε να η επιθυμία, βλέπετε, εκ του οράν γεννιέται το εράν. Το παίρνει, το τρώει, το γεύτηκε, της άρεσε κιόλας και στη γεύση και μετά το έδωσε και στον Αδάμ.
Αυτό βεβαιώνει και ο Μέγας Μακάριος που είπε για τον Αδάμ. Ο Αδάμ πλάστηκε από τον Θεό καθαρός για να τον διακονεί. Αλλά ο πονηρός τον πλησίασε και του μίλησε και αυτός τον υποδέχθηκε πρώτα μέσω της ακοής. Η πρώτη ζημιά έγινε από το αυτή. Άκουσε η Εύα και ο Αδάμ μετά. Και έπειτα εισέβαλε σε αυτόν μέσω της καρδιάς και κατέλαβε όλη του την υπόσταση. Μέχρι εδώ να μην πούμε περισσότερα. Αρκετά νομίζω πούμε σήμερα. Προσοχή λοιπόν στα εισιτήρια. Έτσι είναι πολύ απλό θα έλεγα. Να φυλάξουμε την ψυχή μας καθαρή. Και αν φυλάξουμε και τη φαντασία μας που θα πούμε στα επόμενα μαθήματα, τότε μένει να αγωνιστούμε μόνο με αυτά που έχουμε ήδη βάλει μέσα στην ψυχή μας. Για να τα βγάλουμε και εκείνα για να καθαρίσει η ψυχή του ανθρώπου. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, αυτό λέει ότι είσαι στο χείλος του γκρεμού, γιατί είναι πολύ κοντά οι αφορμές που ερεθίζουν τα αισθητήρια. Έτσι. Δηλαδή, αν προσέξετε, είπε ένα παράδειγμα, εμείς λέει που είμαστε στην έρημο, μπορούμε να φάμε λέει και καμιά φορά λίγο παραπάνω και μετά δεν θα έχουμε τόσο πόλεμο όσο θα έχετε εσείς στον κόσμο. Γιατί στον κόσμο, αν φάτε λίγο παραπάνω, δεν έχετε μόνο τον πόλεμο από τη γαστριμαργία, θα έχετε και τον πόλεμο μετά και από τα μάτια και από τα αυτιά, όπου να κυκλοφορήσει την πόλη. Συνεχώς δέχεσαι τέτοια ρεθίσματα αρνητικά, έτσι δεν είναι? Είτε από τις αφήσεις, είτε από οτιδήποτε, μην τα λέμε τώρα, τα ξέρετε. Ενώ στην έρημο δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Έχεις να παλέψεις μόνο με ένα. Έτσι, με το ότι δεν πρόσεξες και έφαγες παραπάνω, ας πούμε. Αν το πάθεις εδώ, είναι πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Γιατί δεν πρόσεξες λίγο στο φαΐ, μετά δεν πρόσεξες λίγο και στα μάτια, λίγο και στα αυτιά και είσαι στον κρεμό χωρίς να το καταλάβεις αμέσως. Λίγο τηλεόραση αν δεν προσέξεις. Γι' αυτό το λέει, κατάλαβες. Ναι, το λέει, δεν προλαβαίνει επειδή, ας πούμε, αν δεν προσέξει, αν προσέχεις βέβαια, πάλι δεν είναι τόσο επικίνδυνα, αλλά πάλι είναι πιο επικίνδυνα από ό,τι αν είσαι στην έρημο, πάντα. Αν προσέχεις και εδώ, ναι, είναι πιο δύσκολα βέβαια, αλλά πάλι γίνεται. Εδώ και ο πατήρ Πορφύρος, ας πούμε, τι έλεγε, ασκείται εδώ στην έρημο, λέει, τις ομόνιες. Αγίαση ήταν βέβαια ήδη αγιασμένος, θεωμένος. Αλλά κράτησε, το θέμα δεν είναι να έχεις μια θεοπτία και σώθηκες. Να κρατήσεις αυτή τη θεοπτία μέχρι τέλος της ζωής σου, έτσι, αυτή τη θεοφάνεια, αυτή την κατάσταση. Και αυτό το κράτησε ο πατήρ Πορφύριος μέσα στην έρημο της Ομόνιας, που ήταν όλα τα χαμετυπία, όλα το χειρότερο μέρος δηλαδή, της Ελλάδας θα λέγαμε. Κι όμως αυτός δεν πειράχθηκε καθόλου. Σίγουρα πρόσεχε ο άνθρωπος και τις αισθήσεις του και όλα αυτά. Κάτι θέλει μελπωμένη. Από τα πατερικά πλέγματα και από τον μεγάλο Αντώνιο, ο οποίος μας λέει ότι η έρημος έχει πολύ μεγάλο πόλεμο. Έχει πόλεμο από τον Σατανά. Ναι. Άλλο είδος πόλεμο. Αλλά δεν έχει πόλεμο από τις αισθήσεις. Εδώ είναι η διαφορά, καταλάβατε. Εκεί είναι άλλο είδος πόλεμος. Ο Σατανάς πώς παίρνει, ο Σατανάς θέλει κάποιες αφορμές για να διεισχύσει ναι. Ή για να περιτριγυρίσει και να κάνει. Αφού δεν υπάρχουν, αφού τα αισθητήρια είναι εντάξει, πώς... Προσπαθεί μέσα των λογισμών ή προσπαθεί και μέσα από φαντασίες. Έτσι. Ακόμα και μπορεί να σου φανερωθεί κιόλας. Ναι, αυτό, ότι το βλέπουμε. Ναι. Διαβάζετε τον πατέρα Παΐσιο να δείτε που λέει εκεί διάφορα. Και ο γέροντας Ιωσήφ που πήγαιναν και τον εκτυπούσαν. Γιατί ερεθίζεται με την προσευχή. Και αφού τα χάνει όλα για όλα, αρχίζεστε να εμφανίζετε για να φοβηθείτε. Ναι, και ο Θεός τον αφήνει να εμφανίζεται για να γελιοποιείτε. Να γελιοποιείτε από έναν άνθρωπο. Ναι. Το θλίψεις και ο πόνος που είναι στον
τις αισθήσεις είναι θεραπεία για τον άνθρωπο. Όντως, δηλαδή, αυτό με χρόνο πόνος και θλίψη είναι... είναι καθαρτήριο για τον άνθρωπο. Είναι. Γιατί συγκεντρώνει τις αισθήσεις και τον απασχολεί τον εαυτό του. Επομένως, δεν μπορείς να κοιμάσεις τα μαλακά όταν έχεις πόνο και θλίψη. Δεν σε ενδιαφέρει ούτε να κολοπέσεις ούτε να κολοφάσεις. Συγκεντρώνεις στον πόνο και στη θλίψη. Είναι. Αρκεί όπως είπε η Μαρία να μην γογγίσεις, έτσι, να μην τα βάλεις με το Θεό. Και πεις γιατί Θεέ μου σε μένα, να τα δεχτείς με χαρά. Όντως. Γιατί η οδύνη, ο πόνος, είναι το αντίθετο της ειδονής. Είναι το αντιφάρμακο. Μας δαγκώνει ο διάβολος με την ειδονή, όπως ένα φίδι δηλητηριώδες, και πρέπει να πάρεις το αντίδοτο, να εξετορώσεις το δηλητήριο του φιδιού. Το δηλητήριο είναι η οδύνη, είναι ο πόνος, ο ασκητικός πόνος. Όλα αυτά που λέγαμε τώρα, ας πούμε, να μην έχεις μαλακά στρώματα, τι είναι, ένας πόνος, ένας κόπος ασκητικός. Γιατί τα λένε όλα αυτά οι Άγιοι? Γιατί σου λένε να προσέχεις τα μάτια κλπ, τα αυτιά κλπ, όλα αυτά, τη φαγητό σου να είναι ασκητικό, έτσι ο ύπνος σου να είναι με μέτρο, να είναι σκληρό το κρεβάτι σου? Τα λένε γιατί είναι αυτός ο κόπος που εξουδετερώνει το δηλητήριο της ειδονής που έβαλες εσύ μέσα σου, της λάθος ειδονής. Γιατί αντί να αναζητήσουμε την ειδονή την υπέρτατη που είναι ο Θεός, αναζητήσαμε την ειδονή την λάθος ειδονή που είναι στα κτίσματα, αντί στον κτίστη, στα φαγητά τα καλά κλπ. Κλπ. Και πρέπει αυτό να εξουδετερωθεί, αν είναι αυτό το δηλητήριο που έχει σε μέσα μας ο διάβολος, και εμείς βέβαια με την απροσεξία μας. Και αυτό εξουδετερώνεται με την οδύνη. Αυτό είναι το μυστικό, γι' αυτό είναι απαραίτητη η άσκηση, ο ασκητικός κόπος. Και αν ο άνθρωπος δεν το κάνει ή το κάνει ας πούμε πλημελώς, δηλαδή δεν φτάνει η άσκηση για να εξεντερθεί το δηλητήριο, έρχεται ο Θεός από αγάπη και σε βοηθάει. Και σου στέλνει μια αρρώστια και πονάς λίγο ακόμα και συμπληρώνεις την άσκηση και εξεντερώνεται το δηλητήριο που έχεις μέσα σου. Αυτό το καλό μας κάνουν οι αρρώστιες. Και όχι μόνο οι αρρώστιες, και οι ταλαιπωρίες που ας πούμε μας προξενούν οι αδερφοί μας, οι άλλοι. Έχει το άλλο, σε βρίζει, σε κατηγορεί χωρίς λόγο ή και με λόγο. Και εσύ, αν έχεις έτσι λίγο νου πνευματικό, θα το δεχτείς με χαρά. Αν έχεις νου κοσμικό όμως, θα πεις γιατί μου το κάνεις αυτό, θα υπερασπίσεις τον εαυτό σου κλπ. Κλπ. Οπότε έχεις την ευκαιρία, τι, να εξουδετερώσεις το δηλητήριο που έχεις μέσα σου. Αν είσαι πραγματικά έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή θα αρπάξεις την ευκαιρία. Και θα το δεχτείς με χαρά. Και δεν θα ταραχτείς. Ναι. Εσύ. Αυτό είπε εδώ, ότι δίνει μια, ας πούμε, θηλυπρέπεια στον άνθρωπο. Εκθυλίνει το σώμα αυτό, μια ειδονή. Καταλάβατε, και ιδίως για τους νέους λέει είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να αποφεύγεις τα λούτρα. Βλέπετε, ο πολιτισμός, και εκτός όταν είσαι άρρωστος, λέει, μπορεί να τα χρησιμοποιείς. Τα λούτρα είναι το δημόσιο λούτρα τότε ή το βάλεις? Γενικά τα λούτρα, γενικά. Και τα θαλάσσια, και τα θαλάσσια λούτρα κλπ. Κλπ. Ναι. Και ο πατήρ Παΐσιος κάπου το έλεγε αυτό. Και έτσι είναι, δηλαδή, όσο κολακεύουμε τη σάρκα στο σώμα, τόσο αυτό ξεσηκώνεται. Σαν φίδι που είναι. Ναι, τα λέει και. Να ακούγεις τα μικρά, δεν θλίψει πιο εύκολα τη δέχεις, έτσι, να έχεις μάθει να ακούγεις. Βέβαια. Γι' αυτό, ας πούμε, και τα παιδιά σας, να τα συνηθίζετε λίγο-λίγο στην άσκηση, να τα σκληραγωγείτε. Είναι πολύ πολύ ωφέλιμο. Και λίγο να κρυώσουν λιγάκι, δεν πειράζει, όχι να κρυολογήσουν, αλλά δεν χρειάζεται να τα δίνουμε, ξέρω, σαν τα έχουμε σαν αστροναύτη σε γυάλα μέσα. Έτσι, ναι. Δεν πειράζει. Και λίγο, ναι, μαθαίνει το παιδάκι λίγο στην κακοπάθεια. Είναι πολύ ωφέλιμο αυτό. Και να μην είναι μες στα πούπουλα. Έτσι, ας είναι και λίγο σκληρό το κρεβάτι του. Δεν θα πάθει τίποτα. Έτσι. Ας μάθει να κάνει και καμιά μετάνοια. Όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στην ψυχή του. Για να μάθει να εξωτερώνει το δηλητήριο, γιατί και τα μικρά παιδιά ρέπουν προς την ειδονή, τη λάθος ειδονή. Και αναζητάνε τη λάθος ειδονή. Αλλά αν έχουν μια μητέρα ασκητική, ας πούμε, που θα τα βοηθήσει, είναι πολύ
μεγάλη ωφέλεια που θα έχει το παιδί για τη μετέπειτα ζωή του, έτσι, και είναι πολύ μεγάλο ατού. Ενώ όταν έχει μια μητέρα που το έχει μαμόθρευτο, που το λέμε, μετά θα είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσει τη φιλιδονία το παιδί. Όταν θα μεγαλώσει και θα καταλάβει τι γίνεται, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεπεράσει τη φιλιδονία του. Θα πρέπει να κάνει πάρα πολύ αγώνα. Γιατί να μην το βοηθήσουμε λοιπόν το παιδάκι όσο είναι μικρό να αγαπήσει αυτή την κακοπάθεια, η οποία αφαιρεί όλα τα σωματικά πάθη, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Στο παιδί συμφέρει περισσότερο να του δώσεις ό,τι μπορείς καλύτερο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, ας πούμε, τα βαφτίζει τα παιδάκια από μωρά. Έτσι. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, ο Θεός τον βοηθάει. Και θα λέγαμε και του δίνει και αυτά που δεν του δώσαν οι γονείς του. Έτσι. Αλλά θα έχει να κάνει πολύ περισσότερο αγώνα με τη σάρκα του να παλέψει. Βλέπει η Αγία Μαρία όσα χρόνια δούλεψε στην αμαρτία, αλλά τόσα χρόνια είχε πειρασμό στην έρημο. 17 χρόνια ψήθηκε στους πειρασμούς. Δεν είναι εύκολο να εξουδετερωθεί το δηλητήριο που υπάρχει μέσα μας. Και πολλές φορές μπορεί να μην εξουδετερωθεί. Δηλαδή, θέλω και την καλύτερη να πάω στο νοσοκομείο για ένα κρυολόγημα παρά με πολλές μαχαιριές. Δηλαδή, δεν πρέπει να μάθουμε πρώτα στη μαρτία και μετά να πηγαίνουμε. Ναι, το καλύτερο είναι να τα προλαμβάνουμε. Καλύτερη θεραπεία, λέει, είναι η πρόληψη, έτσι λέει η ιατρική. Βέβαια, να μην αφινόμαστε, γιατί πολλοί σου λέει αμάρτησα, εντάξει, τρέξε στον γιατρό αμέσως, όχι, λέει, εντάξει, τώρα πού να πάω, και μετά ασχίζει και πέφτει συνέχεια. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Έπεσες, φύγει αμέσως στον γιατρό. Όπως έπαθε ατύχημα κάποιος, τι θα πει τώρα, αφού έπαθε ατύχημα, σπάθω ακόμα καμιά δεκαρία ατυχήματα και να πάω μετά στο νοσοκομείο μια και καλή. Αυτή η λογική είναι δυστυχώς. Είναι φοβερό, δηλαδή, πώς μας διαλύει, μας δουλεύει ο διάβολος αγρίως. Σου λέει, αφού έπεσε τώρα μια φορά, παράτε τα όλα, πέσε ακόμα 10 φορές και μετά θα πας στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε, είναι τρελό τελείως, σχιζοφρένεια. Πώς εξηγείτε ότι όταν ένα παιδί βιάζεται από μικρό, κακοποιείται και μετά παίρνει τον κακό δρόμο να απολαύσει τις απολαύσεις της ζωής. Λέμε μια πόρνη. Περισσότερο είναι παιδιά που στερούνται πράγματα από το σπίτι και μετά ψάχνουν τον εύκολο δρόμο για να βρουν. Κοιτάξτε, και σε αυτά τα παιδιά υπάρχει συνείδηση. Έτσι, μην πούμε ότι δεν έχουν ευθύνη και αυτά. Έχουν ευθύνη. Και από εκεί και μετά, άμα κάνουν αγώνα, ο Χριστός θα τα βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα τα βοηθήσει, θα έλεγα, σκανδαλωδώς, έτσι, επειδή ξέρει το παρελθόν του ο Θεός. Και τα πονάει. Δηλαδή, και τα πονάει, βέβαια. Βέβαια, σίγουρα. Αν ψάξουν το Θεό, και η συνείδησή του αυτό του λέει, να ψάξουν το Θεό, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην του βοηθήσει. Εγώ σας λέω, εμείς που δεν είχαμε τέτοιο παρελθόν ενδεχομένως, το ψάχνουμε το Θεό. Μην βάζουμε, βλέπουμε και τους άλλους. Εμείς τι κάνουμε. Είναι πρόβλημα. Βλέπετε, από τους βαθισμένους Έλληνες, ένα 3% εκκλησιάζεται, και από αυτούς που εκκλησιάζονται, πόσοι εκκλησιάζονται σωστά. Πολλές φορές λέμε τι θα γίνουν οι άλλοι, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, αν θα σωθούν, εμείς θα σωθούμε. Εκεί είναι το ερώτημα. Λοιπόν. Αμέσως δεν μετανοούμε. Η εξομολόγηση είναι η κορφή της μετάνοιας, έτσι. Πολλοί εξομολογούνται, αλλά δυστυχώς λίγοι μετανοούν. Εκεί είναι η διαφορά. Η εξομολόγηση δεν είναι κάτι μαγικό. Σου διάβασε την ευχή, αλλά από εκεί μετά είσαι επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Είσαι για ένα δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά, αν δεν έχεις μετανοήσει και αν δεν κάνεις αυτά που θα σου πει ο πνευματικός, δεν πάρεις τα μέτρα σου, ξαναβουλιάζεις πάλι. Αμέσως. Έτσι, γιατί περηφανεύεσαι, γιατί δεν προσέχεις τις αισθήσεις σου, αυτά που είπαμε εδώ, και ξανακάνεις αμέσως τα ίδια. Και λέτε, μα τι έγινε τώρα. Ναι, το θέμα είναι να μπούμε σε όλη αυτή τη θεραπευτική της Εκκλησίας.
έκανες την εξομολόγηση και από εκεί μετά θα έχεις τη συνειδητή ότι πλέον μπήκε σε μια άλλη ζωή, σε μια άλλη τροχιά, σε μια άλλη πορεία, σε μια θεραπευτική αγωγή και αρχίζεις να παίρνεις τα φάρμακα. Και τα φάρμακα είναι αυτά όλα που ξέρετε. Έτσι είναι η αδιάλυτη προσευχή, είναι η μετάνοια, είναι τα δάκρυα. Όταν ο άνθρωπος είναι με αυτά, όταν συνεχώς ο νους του είναι κολλημένος στον Χριστό, έτσι μετά δεν ξαναπέφτει, δεν αμαρτάνει. Εμείς συνέχεια πέφτουμε στην εικόνα μας. Γιατί? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτά τα φάρμακα στο βαθμό που πρέπει. Τα παίρνουμε μένα πολύ λίγο ίσως, άλλο δεν τα παίρνουμε, άλλο δεν τα παίρνουμε, όπως γίνεται με τους ασθενείς τους ψυχοπαθείς ας πούμε, έτσι. Που δεν τους αρέσουν τα φάρμακα, τα ψυχοφάρμακα, άλλο δεν τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν. Ναι. Και οι γιατροί βέβαια δεν ξέρουν τι να κάνουν και αυτοί μετά. Έτσι γίνεται και στα πνευματικά. Μία κάνουμε τον κανόνα, μία δεν το κάνουμε, μία προσέχουμε, μία δεν προσέχουμε. Αυτή η αστάθεια σε πάει συνέχεια μπρος-πίσω. Θα πρέπει, αυτό είναι η μετάνοια. Μετάνοια θα πει οριστική μετάθεση του νου μας. Μετά και νους, έτσι. Μεταθέτω το νου μου από εκεί που δεν πρέπει να είναι και τον πάω εκεί που πρέπει να είναι. Μέχρι τώρα που ήταν ο νους μου, σε όλα αυτά τα ειδονικά πράγματα, έτσι, τι έδινε η ειδονή στα μάτια μου, στα αυτιά μου, στη γλώσσα μου, στη γεύση μου κλπ. Το παίρνω από εκεί. Και τον πάω πού? Στο Χριστό. Εκεί πρέπει να είναι ο νους. Ο τόπος του νου είναι ο Χριστός. Λοιπόν, αυτό θα πει μετάνοια.